Μορφή χιονοστιβάδα λαμβάνουν οι εξελίξει στην υπόθεση τη 53χρονη βολιώτησα καθαρίστρια, η οποία οδηγήθηκε στη φυλακή μετά από απόφαση του πενταμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισα. Μετά την παρέμβαση τη εισαγγελέα του Αριού Πάγου, που δρομολόγησε τον επανέλεγχο τη απόφαση που την καταδίκασε σε δεκαετή κάθριξη, η κυρία Ξένη Δημητρίου παρενέβη εκ νέου για να προσδιοριστεί σύντομα στο πενταμελές σε εφετείου κακουργημάτων η αίτηση αναστολή εκτέλεση τη ποινή τη 53χρονη καθαρίστρια, η οποία κρατείται στι φυλακέ τη Στίβα εδώ και 20 μέρε. Η αίτησή τη θα εξεταστεί τελικά στι 28 Νοεμβρίου, δηλαδή μεθαύριο Τετάρτη, ενώ παράλληλα οι συνήγοροι τη κατέθεσαν και αίτηση ανέρεση τη απόφαση του δευτεροβάθμου δικαστή ενώ η εισαγγελέα έχει ήδη κινήσει τι διαδικασίε για την ανέρεσή τη. Εμεί θα κάνουμε αύριο παρέμβαση στα δικαστήρια και θα προσπαθήσουμε την Τετάρτη μήπω παραβρεθούμε στο δικαστήριο που θα γίνει στη Λάρισα. Ε, να βγει έξω η συναδέλφισα, να συνεχίσει κανονικά τη δουλειά τη, γιατί και κοντά τώρα θα είναι και κοντά στη σύνταξη. Να πάρει τη σύνταξη όπω πρέπει όλα αυτά τα χρόνια. Και τα χρήματα που τη ζητήσανε τα δούλεψε. Γιατί από ό,τι έμαθα τις ακυρώσαν και τα ένσημα. Σημειώνεται ότι μετά την κοινωνική κατακραυγή και την παρέμβαση από την εισαγγελία του Αριού Πάγου, επισκέφθηκε τι φυλακέ των Ελαιώνα τη Στίβα ο Υπουργό Δικαιοσύνη Μιχάλης Καλογύρου, που συναντήθηκε και συνομίλησε με την 53χρονη καθαρίστρια. Εδώ υπάρχει η αναλυσία τη ταξική πλέον δικαιοσύνη, τη ταξική δικαιοσύνη, η οποία ανέ, όχι ανέχει αν εισαγωγικά η λέξη, κλείνει τα μάτια σε πραγματικά σε πραγματικά φαινόμενα κατάχρηση του δημοσίου χρήματο, διασπάθηση, λαμογιά και βάζει φυλακή μια γυναίκα η οποία πραγματικά τη ζητάνε πίσω αυτό το, αυτό, πώς το πούμε, ανάλγητο άθλιο χρήματα τα οποία τα έχει δουλέψει. Χρήμα, που δεν καταχράστηκε δημόσιο χρήμα, τη ζητάνε πίσω δουλεμένα τα οποία τα έχει δουλέψει. Ε, Εμεί και αύριο, κάποια σωματεία προγραμματίζουν κάποιε κινητοποιήσει στα δικαστήρια του Βόλου για την Τετάρτη εκδικάζεται η υπόθεση. Θε, απαιτούμε άμεσα, άμεσα την αποφυλάκησή τη, αλλά και την ε, επαναπρόσληψή τη στην εργασία. Εχμέ κατά του Προεδρείου του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΟΤΑ Μαγνησία για τη στάση του στο θέμα τη καθαρίστρια άφησε σήμερα το μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και μέλο του Συνδικάτου Εργαζομένων στη Σωτά Μαγνησία, Καριδάκη έχουμε αρθρώσει λέξη. Άλλοι έχουν τις ευθύνες τους. Έχουν τις ευθύνες, και άμα το ψάξουμε και πιο πολύ, έχουν τις ευθύνες πώς έφτασε στην απόλυση και πώς τώρα θα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί για την επιστροφή της, για την ανέργεια της ποινής και για την επιστροφή της στη δουλειά. Είναι μια υπόθεση όλων. Ε, υπάρχει και το Συνδικάτο Εργαζομένων Νοτά Μαγνησίας, που ξέρετε ότι έχει τραβήξει έναν δρόμο μπροστά προκειμένου να την υπερασπιστεί μαζί με, το, με, τα άλλα τα, ταξικά σωματεία. Η κυρία Καριδάκη βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με την 53χρονη καθαρίστρια που αγωνιά περισσότερο για τα παιδιά τη παρά για τη δίκη της τύχη, ενώ αντλεί δύναμη από το κύμα αλληλεγγύη το οποίο εκδηλώνεται υπέρ τη τι τελευταίε ημέρε. Περιμένει με μεγάλη αγωνία και συνεχίζει να έχει αγωνία για τα παιδιά τη. Ψυχολογικά, πώ είναι. Είναι δυνατή γυναίκα. Ε, Περισσότερο, σας είπα, την ανοχλεί η όποια επίπτωση θα έχει στις, στα παιδιά της. Είναι μια υπεύθυνη μάνα. Άλλωστε αυτό έκανε, έτσι. Ό,τι έκανε, το έκανε για τα παιδιά της.